θέμα. Τι μανούλα θα γίνει κάθε γυναίκα ανάλογα με το ζώδιο της. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν έχουμε μια Κριαρίνα, μια Διδυμίνα, μια Τοξοτίνα. Έτσι. Και άλλη μια Διδυμίνα πάνω. Το τρένο. Ναι. Λοιπόν, και άλλη μια Διδυμίνα σπίτι μου. Που έχουν γίνει μανούλες όμως. Μια Διδυμίνα σπίτι σου που έχουμε γεννηθεί την ίδια μέρα. Την ίδια ακριβώς ημέρα. 13 Ιουνίου. Τι λέει, παιδί. Την ίδια μέρα με τη γυναίκα μου. Είδε τη δώρο να έχει τη γυναίκα σου και στη δουλειά. Αυτό είναι ευτυχία. Τη χερούλη. Λοιπόν, με αφορμή την ημέρα λοιπόν αυτή, είπαμε να κάνουμε έτσι ένα μικρό αφιερωματάκι στις μητέρες και να πούμε μερικά πράγματα. Να σας πω εγώ για το weekend δύο πράγματα πριν το Σαββατοκύριακό μας. Έτσι, μοιρασμένη η σελήνη της, μέσα στο Σαββατοκύριακο στον εγώ και στον υβροχό. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ την αυριανή μέρα. Είναι μια περίεργη μέρα. Όλοι. Το λέω γενικά. Έχουμε έτσι μία δύσκολη όψη του Ερμή με τον Ποσειδώνα. Και όταν μπλέκονται αυτοί οι δύο πλανήτες σε δύσκολη όψη, δηλαδή σε μία όψη. Είναι πρώτον το χαλασμένο τηλέφωνο που άλλα ακούω και άλλα καταλαβαίνω. Είναι ότι το μυαλό κάπου φεύγει, κάπου είσαι εσύ και το μυαλό σου είναι κάπου αλλού. Είναι ότι μπορεί αυτά που ακούς να είναι ανακρίβειες, να είναι παραπληροφόρηση, να είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Γενικά η φαντασία δουλεύει πολύ. Οπότε και το σενάριο. Μπράβο και το σενάριο και όλα αυτά. Αυτό προσέξτε λίγο περισσότερο αύριο λοιπόν. Μην δίνετε πολύ βάση σε αυτά που ακούτε. Αυτό το μαλλί και αυτό το μακιγιάζ σχολιάστηκε πολύ θετικά. Μάλιστα. Τη Δευτέρα, έτσι. Πρώτα ο Θεός, να μας έρθεις με τα ίδια, γιατί πήρε η Ελένη τηλέφωνο. Αλήθεια. Και είναι ενθουσιασμένη με αυτή την εμφάνιση. Φιλιά, αγαπημένη. Ελένη, θα τη μαρμαρώσουμε το Σαββατοκύριακο. Και... Έτσι. Και να σου πω γιατί δεν χρειάζεται και πολύ να κουραστείς για να μαρμαρώσεις. Μαρμαρωμένη, είναι μαρμαρωμένη. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τις μητέρες. Για το μαλλί μας τίποτα, Ελένη. Το δικό σου. Εσένα θα σε μαρμαρώσουμε έτσι με το μουσί. Έτσι. Εμένα με ρώτησε το πρωί. Τι? Για το μαλλί μου. Αν μάκρυνε. Αν είναι το ίδιο πυκνό όσο τα άφησε. Λοιπόν, για λέγε εσύ.